Καλημέρα. Μέρα. Ψάχνω να βρω να κλείσω στήρια για Πρατισλάβα. Φεύγουμε 1:23. Τι ώρα είχαμε πει ότι θα φύγουμε, Κώστα? Άλλο αυτό. Τι ώρα είχαμε πει ότι θέλω να το πεις? Άλλο αυτό. Ρε, τι ώρα είχαμε πει, ρε? Νωρίς, ρε, τι θες? Γιατί δεν φύγαμε, Κώστα? Φταίμε και δυο, φταίμε και δυο, αλλά γιατί δεν φύγαμε? Φταίμε και δυο. Ναι. Τι είναι αυτό που πήρε? Το τράκο. Έχεις πάρει τώρα. Το δωρό το κολόχαρτο. Μα να πραγματικά δωρό το κολόχαρτο όμως. Πάμε πίσω στο σταθμό. Φύγαμε. Έλα, πηγαίνουμε δίπλα. Δίπλα να τραβάσει κάτι άλλο. Μου χάλεσε το πλάνο, ρε. Δεν να πάμε στη Σλοβακία. Μας κορυδεύουνε. Ευχαριστώ. Σύριζα. Με ένα κινητό στο χέρι. Με ένα κινητό στο χέρι. Αφού εδώ πέρα είναι όλα πλέον. Διακοπές πάμε. Διακοπές πάμε. Κύριο. Ας, γιατί είναι όλα καμένα. Μαλάκα, δεν πρέπει να γίνει τάρι τίποτα. Θα του βάρει, βλέπουμε. Θα του βάρει. Πολύ ωραία στιγμή για να τραβήξουμε βίντεο. Πολύ καλό. Πολύ, πολύ. Από τα ανοίγω κάμερα, ρε μαλάκα, έχει τοίχο μπροστά. Και 19. Πόσο θέλουμε? Κάναμε καλό, πολύ. Μπορεί και λιγότερο. Να έχουμε φτάσει βασικά, όχι. 5 λεπτά πριν. Θα πάρεις μια... μια απόφαση. Φτάσαμε. Τι λέει? Δεν λέει, σταμάτησε. Λέει. Μία ώρα είσαι ταξίδι, πιέλη Πρατισλάβα και πάμε να εξερευνήσω. Πάμε να εξερευνήσω εγώ τι έχω εξερευνήσει. Το να εξερευνήσουμε δεν σου περνάει το μυαλό. Εγώ θα είμαι απλός παρατηρητής και καθοδηγητής. Εσύ δεν θυμώσαι να κάνω ότι έχει δούλευε η Πρατισλάβα, ρε μαλάκα. Ο χυμός αυτός βγάζει ένα ταξίδι άνετα. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε να δούμε λιγάκι που μένουμε και πάμε προς ιστορικό κέντρο να χαζέψουμε, να βολτάρουμε, να χαρούμε πράγματα. Ωραία. Πρώτα σπίτι, μετά κέντρο. Αυτή είναι η γειτονιά. Σοπά, ρε μαλάκα. Για πάμε. Τι θα γίνει, Κώστα? Το βρήκες. Πάμε, ρε μαλάκα. Ωραία, μύρισα μούχλα. Ήδη. Και τώρα. Okay. Where is the brown gate? Κάτσε τα λόγια αυτά στην κάμερα. Go straight and on the left side at the back of the backyard there is IS white door. After opening the door, your room is to the left. Μπρατισλάβα είναι το μέρος, δηλαδή. Πόσο γύρω του πήρε η φάση. Το βρήκαμε, εντάξει.
ακούσει δύο φορές ελληνικά, εσύ πόσες φορές έχεις ακούσει. Τρεις. Μία και σένα. Τι είναι αυτό εκεί, Κώστα? Ένας τύπος που βγει από κάτω από το... Ρεταφός από εδώ μέσα. Ναι. Και... Και είναι αξιοθέατο. Αφήσουν όλοι, είναι αξιοθέατο. Για πάμε. Πού πάτε? Τι ήτανε? Μαζί, πολύ όμορφο. Περίμενε. Σκοτωθείς, Κωστά. Είμαστε στην Πρατισλάβα, δεν έχω να σας πω καμία πληροφορία γιατί δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω ότι είναι στη Σλοβακία και ότι περνάει ο Δούναβης και προσπαθώ να θυμηθώ ποιος παίκτης στην Ελλάδα έχει παίξει από τη Σλοβακία. Θυμάσαι εσύ? Ούτε κατά διάνοια. Κοίτα. Ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία. Έχω μόνο τις ενστάσεις για το μέγεθός. Δηλαδή, άμα είναι αυτό που βλέπω, τύπου 10 λεπτά περπάτημα, οκ, είναι για. Είναι πολύ. Μόνο ημέρου. Τριημέρου. Αλλά θα το δούμε. Κοίτα, παίζει πάνω ακριβώς ο λόφος, όπου υπάρχει το παλάτι. Όχι, είναι πολύ ωραία, φίλε. Και όλη παλιά πόλη είναι έτσι. Είναι πολύ μπομπα. Δηλαδή, γιατί το σατηρήσανε τόσο πολύ στο Eurotrip? Εντάξει, γιατί το Eurotrip ήταν το 1995 γυρισμένο σχεδόν. Το ούτε όχι, ρε φίλε, early zeros είναι. Εδώ πέρα δηλαδή πόσο διαφορετικά θα ήταν. Και βρώμικα να ήταν, η ομορφιά παραμένει. Τέλος πάντων. Η Μπρασλάβα με τα πολλά μας τα χρόνια ορίμασε, ομόρφη, ναι. Πολύ καλή μέχρι στιγμής, πολύ καλή εντύπωση. Το σκουφάκι τι είναι? Το σκουφάκι, γιατί κρύωσε η καράφλα. Κάνει διαφήμιση στην Adidas. Ναι, ρε, έχει ανάγκη η Adidas να διαφημιστεί από μένα. Γιατί, ρε φίλε, σε αποτιμά? Καλό. Δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα πέρα από την πλάκα, εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Τρώμε το σφινταγί, είναι ούλτρα, το είδες? Πού? Σωστό και φωτογραφία. Αντρομητάρα, Περιστέρι, παντού! Εκεί παλάτι. Ναι. Εδώ Δούναβης. Ναι. Όλα κατά σύνδεση βρίσκονται εδώ. Για μένα, η ιστορική μόνο το κέντρο της πόλης είναι πιο ωραία τη Βιέννη. Μην με διώξετε τη Βιέννη, σας παρακαλώ. Όχι, από εδώ θέλω να είσαι. Αλλά σε μία μισή-δύο μέρες γυρίζει την πόλη. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι πολύ μικρή. Είναι για απόδραση τριημέρου, είναι τέλεια. Είναι πολύ. Μόνο ημέρου. Τρεις μέρες εδώ και έχει γεμίσει τις μπαταρίες με ένα υπέροχο ευρωπαϊκό ταξίδι. Τα φάμε. Δεν έχω ιδέα. Δεν τα δείξαμε σε βίντεο γιατί δεν ήμασταν στη φάση. Αλλά είμαστε δύο τρελοί με τα GPS έξω από το μπαρ και δεν μπορούμε να το βρούμε. Γιατί είναι μια πλατφόρμα πάνω σε μια πλατεία ξύλινη και έχει μια πορτούλα και μπαίνει και ένα υπόγειο. Μπρατισλάβα, πολύ. Το έχουμε σε ένα βίντεο να το δείξουμε. Το έχω από το κινητό. Ωραίος. Κώστα, πού είμαστε? Ωραία τα δεύτερα, Κώστα, μπράβο. Πολύ decent, Μπρατισλάβα, φιλέ. Μια χαρά πολύ, φιλέ. Δεν το λες decent, άρα. Δεν ξέρω και αγγλικά γι' αυτό. Μαγείρεψε μας λίγο. Μακ. Μακ. Διαφήμιση McDonald's. Θα φας πάλι. Όχι τώρα, μετά. Πρώτη μέρα, Μπρατισλάβα. Και τελευταία αύριο φεύγουμε. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε και κάτι αύριο. Θα πάμε. Αυτό ήταν το vlog. Εντάξει, κλειδώσαμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε. Τι είναι, Κώστα, εκεί? Η πρεσβεία της Ελλάδος, της Ελλάδας μας.
Εκεί πάνω θέλουμε να πάμε. Από την πλατεία, την ανοιχτή, τη μεγάλη, θα πρέπει να κάνουμε δεξιά. Γιατί που βλέπουμε εδώ πέρα δεν μπορούμε να καρφαλώσουμε σήμερα. Εσύ δεν είπες ότι γίνεται και από εδώ. Μάλλον δεν γίνεται. Μας κοροϊδεύεις, Κώστα. Δεν είχα πιει χθες, δεν τα κατάφερα. Έφαγες καλά, εντάξει. Καρδάμωσαμε και δύο. Πήγαμε καφεδάρες. Και πάμε πάνω στο παλιό παλάτι. Ελάτε. Έλα, ρε, ανεβαίνουμε. Θα περάσει κόσμο. Να σου πω χάλια όλα, έχει κάνει. Είναι δεν απλά να σε θεωρεί. Γιατί με ξεχέρει αυτό ο άνθρωπο έτσι. Μετά θα λες πάλι εντάξει, καλά βγήκε αυτό, θα το μοντάρουμε και έτσι αυτό. Ωραία, φίλε Κάστρο. Έχουν πέσει εδώ πέρα. Χράτσα, από εδώ από εκεί λογικά θα έχει γίνει χαμό. Του πότε είναι αυτό, ρε. Φτάσαμε στο κάστρο. Μεγάλο, ποιο έμενε εδώ. Δεν ξέρουμε τίποτα να πούμε σε αυτό το βίντεο. Το οτιδήποτε. Παραμικρό. Τώρα γραφεί. Ναι. Και κουνά το χέρι σου και με κοιτά και με μιλά. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Κόστα, θα γίνει. Πάρ την κάμερα. Τι γίνεται. Καλά. Φτάσαμε στο κάστρο που σα λέγαμε. Πάμε στο κάστρο που σα λέγαμε. Που δεν έχουμε κάτι άλλο να σα πούμε βασικά. Δεν ξέρουμε πληροφορίε. Εδώ και εγώ να μπω εδώ που είναι το δέντρο. Εντάξει. 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 Εντάξει, τα πάω καλά. Τα πες ωραία. Ωραία. Τράβηξες καλά. Όχι. Τώρα καίει. Πάμε πάλι. Ωραία. Δεν πειράζει, δεν θα πούμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο κάστρο της Μπραντισλάβα. Δεν έχω ιδέα τι είναι, δεν έχω ιδέα ποιανού είναι, δεν έχω ιδέα του πότε χτίστηκε, δεν έχω ιδέα γιατί είναι εδώ. Είναι εδώ γιατί είναι ψηλά και βλέπω αναλογικά όπως όλα τα κάστρα στον κόσμο. Ξέρεις, είναι παρατηρητήρια, ούτως ώστε να δεις τον εχθρό μακριά και να τον βαρέσει αλάρμ. Έχει καλό οπτικό πεδίο. Οκ, ναι, γι' αυτό είναι εδώ το κάστρο. Πάντως είναι πανέμορφο. Κάτσε, ρε. Με τρομάζει το καλό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η Μπραντισλάβα είναι πανέμορφο. Εδώ πέρα έχει ουρανοξύσει στο βάθος. Είναι αρκετά. Πήρες πρωτοβουλία, γιατί πήρες πρωτοβουλίες, γιατί πήρες πρωτοβουλίες. Σου είπα εγώ να φύγει η κάμερα. Κύριε σκηνοθέτα, σου είπα εγώ να φύγει η κάμερα. Πειραματίζομαι. Μην παίρνει πρωτοβουλίες, θα τα γυρίσουμε μετά αυτά, έρχονται στο μοντάζ αυτά, δεν τα κάνουμε live, δεν είμαστε... Πολλά λες. Τώρα πέρα από την πλάκα. Εσύ μου λες κάνω κοντινά. Τόσο πολύ. Τώρα πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι το Eurotrip ταινία του 2004 έχει κάνει μεγάλο κακό, ρε φίλε, στην πόλη. Και εν τω μεταξύ, η Μπραντισλάβα στην ταινία δεν είναι η Μπραντισλάβα. Είναι στην Τσεχία. Είναι στην Τσεχία, είναι η Μπράγα και κάτι άλλα χωριά. Και όλοι νομίζω ότι η Μπραντισλάβα είναι αυτό εκεί το πράγμα. Είναι πολύ ωραία πόλη. Αυτό είναι το κάστρο, τη είπαμε, δεν ξέρουμε κάτι. Εδώ έχει κάτι ανεμογεννήτριες, εκεί έχει κάτι δηληστήρια, μακριά από την πόλη, ωραία. Στο μαγαζί έχει εσέ. Θα έχουμε πρόβλημα το βράδυ. Τι να κάνω. Έλα εδώ πέρα κάτσε. Να καταλάβεις αυτό το ευρωπαϊκό το ήρεμο που έχουμε εδώ πέρα. Εμείς χαλαροί άνθρωποι. Τι έχετε εσείς. Χαλαροί εδώ πέρα είμαστε. Έχουμε ξεπροπαϊστεί. Ναι. Και απολαμβάνουμε τη φύση. Καθόμαστε στα παγκάκια μας, διαβάζουμε βιβλία μας. Ναι. Μακριά αυτή τη. Της Αθήνας. Αυτό, αυτό. Εσείς καυσαέριο, δεν έχετε... εδώ πέρα δεν έχει καυσαέριο. Παρθενώνα έχετε εσείς, ρε. Έχετε Παρθενώνα. Δεν χρειάζεται. Παρθενώνα έχετε. Όχι. Κάτι κάστρα έχετε. Ζοριζόμαστε. Όχι, ρε. Κώστα, είμαι καλά, ρε. Θέλω αυτά, ρε. Είναι καλό. Είναι όμορφο, όμορφο. Thank you.
Προχώρα, προχώρα, σε παρακαλώ μέχρι να βγεις έξω. Μπράβο και εσύ, μπράβο. Βίντεο στο βίντεο. Θέλω κάτι να πιω, ρε φίλε, πάλι. Κήπους, να βρούμε μια ζεστή σοκολάτα στην Βρατισλάβα. Ναι, μια Βιέννη εδώ στην Βρατισλάβα. Μια σοκολάτα Βιέννη στην Βρατισλάβα. Υπάρχει το λίθιο στη Βιεννουά και η Βρατισλάβα. Όχι, 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 δεν το είπε, δεν το είπε, δεν το είπε. Γεια, γεια, γεια. Α, τον πουλώ. Ναι. Λες πουλιάς. Για πες. Λοιπόν, αυτό το κάστρο είναι πραγματικά πάρα πολύ παλιό. Εγώ το είχα για καινούριο. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι το 1300 γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Oh. Καλό. Από πότε είναι δηλαδή. Πότε είναι αυτό, ρε. Είναι από το 900 μετά Χριστόν. Έλα, 900 ρε. Από την εποχή της πέτρας. Πώς το έχουν συντηρήσει εδώ μεταξύ, είναι απίστευτο. Ποιας πέτρας. Η εποχή της πέτρας, έτσι λέγω. Τι να σου πω, μπορεί να το λέω και λάθος, αλλά πέρασαν φωτιάς, πέτρας. Τώρα είμαστε... Αυτό το διάβασες εκεί, το πες από μόνος σου. Ναι, Stone Age. Late Stone Age. Ποιος έμενε εδώ. Για πες. Σίγκισμουντ του Λουξεμβούργου και έμενε για πολλά χρόνια, έμενε για 50 χρόνια. Μετά το 500-1526, το πήραν το κάστρο Ούπρου Μονάρχες. Τη Μαρία Τερέζα, δεν αυτή που είναι μια άλλη, το 1740 με το 1780. Έχει κατοικηθεί. Όλοι βλέπουν αυτά και 40-50 χρόνια. Σκάει ο νοικιαστής εδώ πέρα και κάνει συμβουλάκι. Και τώρα τι φας. 40 ετίας, 50 ετίας. Τώρα τι είναι. Δεν είναι Airbnb, ας πούμε. Μπας ένα βράδυ μέρη φτωχή, έμεναν τα παιδιά 50 χρόνια. Εντάξει. Ωραία. Είναι ωραίο όμως, είναι ωραίο. Επιπλωμένο. Αυτό ήταν το κάστρο μας. Μου φύγε το πλάνο, ρε. Μα και εσύ είμαστε σε μια τροφή εδώ πέρα. Η οποία είναι χαρά του καμπλωμένου οδηγού. Αν ήσουν εδώ πέρα στο Περιστέρι, θα κατεβαίναν όλοι τετακίε. Παπ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 α� Κι άλλη μανάκια, πραγματικά. Ωραία, ωραία. Ωραία, καγκουρό. Τρογγυλή, μπουρνάζει. Έλα, βάλ' το κι εσύ. Μιαου. Και πρέπει να το κάνω εγώ αυτό. Ναι. Γιατί. Κάτω. Πώς το λένε αυτό το εντάξει. Δεν ξέρω. Αλλά κατάλαβε. Πώς είναι. Κάνει όλο και μια μαλακία, κάτι. Ναι. Αυτό έγινε viral. Ναι. Ρε μαλακά, ρε μαν, πώς έβγαλες τις λεφτά, αλήθεια, πώς το σκέφτηκες. Όντως ο κόσμος το ξέρει, ρε. Ναι, μαλακά. Πήγε και έκανε στο βίντεο κάτι τέτοιο και όλοι συμπαθήσαμε. Κάθονται και σκεφτόμαστε εμείς τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας για να τα φτιάξουμε όλα. Απλά σου πει τα πράγματα. Ναι. Μαλακίες τραβά. Βολτάρα, δύση ηλίου. Τον είδαμε, χαρήκαμε. Είναι ωραία, εν πάση περιπτώσει. Είναι ωραία, πραγματικά. Υπέροχο τοπίο. Σας αρέσει. Λοιπόν, πάρα πολλά είπαμε. Πάμε τώρα και θα γυρίσουμε από την άλλη πλευρά της γέφυρας. Κάτσε να σας δείξω. Να γυρίσω. Ναι, για να γυρίσουμε πίσω στη Βιέννη. Είμαι ο Κώστας. Την κάμερα την κρατάει σήμερα ο Γιάννης. Άλλοτε την κρατάω εγώ και ο Γιάννης είναι ο Κώστας. Τι λέμε, ρε μαλάκι. Βιαζόμαστε λίγο να προλάβουμε το τρένο, όπως καταλάβατε. Τρέχα, 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 ρε μαλάκα, μου χαλάσε το γύρισμα.
Για πες. Τίποτα, πόσο βγαίνει. Χάσαμε. Ναι. Την κακούλα. Ωραία πέρασαμε όμως. Πολύ καλά ήτανε, δεν ξέρω αν είναι τώρα ωραία για το φόνι και πάμε σπίτι. Φύγαμε. Πώς θα έρθει η Σλοβακία. Και κάπου εδώ πέρα τραβάς τελευταία βίντεο. Πώς ήταν η Μπρατσλά. Κρατσλάβα ήταν φοβερή. Έχω κουραστεί, θέλω να πάω για ύπνο όμως. Φτάσαμε.